ασκείωτης από εδώ. Σε καλωσορίζουμε εδώ. Χαιρόμαστε που είστε υπουργός. Ασκείωτης, χαιρόμαστε ειλικρινά. Ίσως και ιστορικά είστε ο πρώτος υπουργός, αλλά κάνω λάθος, πιθανόν. Στην ανώτατη θεσμική βαθμίδα. Η θεσμική βαθμίδα. Αυτό αποτελεί τιμή για το Λασίθι, αλλά και ευθύ. Τα προβλήματα γνωρίζετε. Συμφωνώ με αυτά που είπατε, όπω συμπληρώνω, θα προσθέσω ένα-δύο-τρία θεματάκια, ενισχύοντα ίσω και κάποια. Ξεκίνησε ο Δήμαρχος και δικαίως από τις σχολές που το ξέρετε πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα τις σχολές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Δεν θα πω τώρα για τη σχολή, το ξαναγώνω με τον τρόπο που έγινε, αυτό νομίζω έχει τελειώσει. Έχει υποφεστεί για το έθιμο, δεν ξέρω αν έχει κάνει πληροφόρηση. Και τουλάχιστον αφού δεν έγινε αυτό, α γίνει αναβάθμιση μέσα περιπτώσει τη ΑΣΤΕΑΝ, που το έχει υποσχεθεί καιρό τώρα το Υπουργείο Τουρισμού, στην ανώτατη βαθμίδα από αυτή που είναι, ή να βρει κάποιο τρόπο να ενισχυθεί ο τόπος σε σχέση με το τουριστικό προϊόν, που αυτό εδώ πέρα είναι στόχος και ζητούμενο κάθε φορά. Για τις σχολές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα με επιτρέψετε για ένα λεπτό να σας κάνω μια μικρή ενημέρωση, γιατί έχουμε εμπλακεί και εμείς απ' εδώ. Θέλω να γνωρίζετε μια τελευταία επαφή μας που είχαμε με τον Υφυπουργό, τον κ. Διγαλάκη, τι μας είπε εκείνος. Πιθανό να το γνωρίζετε, αλλά θέλω να το πω τώρα σε μισό λεπτό. Η τελευταία του τηλεσυνάντηση, όπως το λένε, το τηλεκόμφερας, όπως το λένε. Με τη τηλεδιάσκεψη που έγινε, ήμουν παραγωγή της πρόεδρος της ΠΕΔ και εκείνος την ημέρα. Πότε είναι αυτό? Αυτό έγινε πριν από 25 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Περίπου τόσο. Είχε πει ότι το θέμα το παρακολουθεί, το θέμα το με ενδιαφέρει και ότι τα 6 τμήματα για την Κρήτη, τουλάχιστον Χανιά, Ρέθυμνα, Ηράκλειο, τα 2 του Λασιθίου και το Ινστιτούτο στον Άγιο Νικόλαο, θα είναι από τα πρώτα που θα εισαχθούν στην Επιτροπή που όρισε τώρα και που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά τον Ιούνιο, όπως είχε πει. Δεν έχει συνεδριάσει ακόμα. Και, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί εκείνος ότι τα προγράμματα σπουδών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου θεωρεί εκείνος ότι είναι τα καλύτερα. Μάλιστα, το ρωτήσαμε αν αυτά θέλει να τα πούμε και στον τύπο ή να βγάλουμε τέτοιο τύπο και μας είπε ότι ναι, θα το παρακολουθεί και μας έδωσε και μια υπόσχεση ότι ένα δίμηνο τουλάχιστον θα το παρακολουθούμε το θέμα. Μπήκαν τα προγράμματα, δεν μπήκαν, σε ποια κατεύθυνση είναι ή δεν είναι. Θεωρεί ο ίδιος και μας είπε να το γράψουμε όπως σας το λέω, να το εκτυπώσουμε ότι αυτό είναι προς θετική κατεύθυνση. Δεν έχει την ίδια προσέγγιση ο Πρετανής. Θεωρεί ότι καθυστερεί το όλο θέμα, ο κ. Χατζημαρκάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα το παρακολουθούμε προς εμά και σας παρακαλούμε και εσείς με τη δική σας επιρροή. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρει τόσο τα Χανιά, το Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο για ευνόητους λόγους, ενδιαφέρει το Λασίθι που το καταλαβαίνετε. Και ενδιαφέρει γιατί όχι πέρα από τη διεύρυνση των σπουδών, που φυσικά μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει και το κομμάτι πόσο πολύ δένει και σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την έρευνα και τη δημοσία και το κοινωνικό γίγνεσθε από το τμήμα εδώ το δικό μας, το αθλητισμό προφανώς, της φυσικοθεραπείας, της υγείας, που είναι διατροφής προφανώς και ευελπιστούμε και το κέντρο αποκατάστασης να ολοκληρωθεί, βρίσκω την ευκαιρία να το πω εδώ και να δώσετε όλη την προσοχή σας εκεί γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό να ολοκληρωθεί και είναι κάτι που έχει να αφορά το μεταθεραπευτικό κομμάτι για τρέμο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως γνωρίζεις, για μια σειρά ερωτήσεων. Θέλω να θέσω λίγο το θέμα του λιμανιού εδώ. Με ό,τι μπορείτε εσείς. Ξέρω ότι υπάρχει δημαρχία μια μελέτη για ένα σταθμό υποδοχής εκεί. Αυτό το κομμάτι δεν γνωρίζω τώρα που βρίσκεται σε ποια διαδικασία είναι. Καλό είναι όμως για το λιμάνι να υπάρξει προφανώς μια. Θα το αναβαθμίσει πάρα πολύ. Από ό,τι διαβάζω, ευελπιστείτε ότι θα ξεκινήσει και η κρουαζιέρα. Ή σύντομα, ή δεν ξέρω αν δεν σε. Είτε για εμπορικούς λόγους. Είτε για εμπορικούς λόγους, είτε για λόγους κρουαζιέρας, είτε για λόγους υποδοχής. Χρειάζεται ένα σταθμό επιβίωση. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι το παραλιακό μέτωπο που προφανώς σας αφορά άμεσα. Δεν ξέρω τώρα εκεί από πλευράς δημοσίων επενδύσεων τη δυνατότητα έχετε, αλλά από το καλό χωρικό να πάει στην Ελλούντα και προφανώς και το ΣΥΣΥ, υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα. Το κομμάτι εκεί
Προφανώς υπάρχουν από δύο της αρχαιολογικής ζώνης που πρέπει να δει κανείς πώς αυτό θα περάσει από την πρώτη, τουλάχιστον στη β' ζώνη, γιατί εμποδίζει μια σειρά δραστηριότητες. Από ό,τι γνωρίζω, εκεί υπήρχε μια μελέτη δήμαρχη για το αλιευτικό καταφύγιο. Αυτά προχωράνε. Δηλαδή το αλιευτικό καταφύγιο είναι περιφέρεια. Ζήτησε η περιφέρεια. Αλλά και για το υπόλοιπο θαλάσσιο μέτωπο, όπως σου είπα, ξέρεις κάτι Δία, είχε εγκρίνει ο υπουργός. Μελέτες, Σύση, Μήλατο, Πλάκα, τα τεχνικά δελτία δηλαδή έχουν υποβληθεί, ένα ποσό περίπου 600.000 για να διαχειριστούμε ακριβώς όλο αυτό το θαλάσσιο μέτωπο. Μάλιστα. Πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι είναι μέσα φελοδήμου. Ο υπουργός έχει δώσει την σύμφωνη γνώμη. Χωρίς μελέτες δεν μπορούμε να ζητήσουμε στη συνέχεια πιστώσεις. Θα πρέπει να πλύσει αυτό το κεφάλαιο για να πάμε παρακάτω. Τα σχολεία τα έβαλε ο Δήμαρχος με προτεραιότητα. Υπάρχει ένα ιδιόκτητο εδώ, το έχει αγοράσει ο Δήμος, εδώ στη Μεσοράχη. Ελπιστώ να προχωρήσει, γιατί έχουμε και μια αποδοχή, θα έλεγα, από τον Παϊόσκο. Κάπως λέγεται σήμερα. Κυριακές υποδομές. Ότι θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι εκεί θα πάει το καθήκον το σχολείο και προφανώς θα πει ο Δήμαρχος για το πέμπτο θα αναζητήσουμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, δεν ξέρω τι γίνεται με τις εγκρίσεις στα υδατοδρόμια. Μαθαίνω ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι μία από τους έξι φακέλους σε επίπεδο Κρήτης. Αυτό θεωρώ ότι θα αναδείξει πάρα πολύ τον τουρισμό. Προφανώς και τη σύνδεση του τόπου ευρύτερα, αλλά και της πόλης με τα νησιά είναι άλλος προορισμός. Είναι κάτι που σαν στόχο το έχουμε βάλει και από άλλες κουβέντες που έχουμε κάνει, νομίζω ότι έχει σε προτεραιότητα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να επιταχυνθεί αυτό το κομμάτι και να πάρουμε την έγκριση. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουν από ό,τι διαβάζω από και αρκετά τώρα, παξούς και τέτοια τα πρώτα. Πιστεύω να είμαστε εμείς τα δεύτερα. Είναι νησί, προφανώς το καταλαβαίνετε, αλλά είναι ένας νομός, δεν τον λέμε σιγά, τον λέμε πανόμορφο, αλλά που βρέχει και από τρεις μεριές. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι που είναι της αρμοδιότητάς σας, προσωπικά πιστεύω ότι θα δώσετε όλοι σας όλους στο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά που είπε και ο Δήμαρχος και που βάζω και εγώ, γιατί τόσο για να είναι ο τόπος και το χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ.